Να επιστρέψουμε κυρίες και κύριοι στη συνάντηση που είχε ο Πρωθυπουργός με τους παραγωγικούς φορείς στην Θεσσαλονίκη. Πάμε να συνδεθούμε με τη Θεσσαλονίκη. Εκεί βρίσκεται ο πρόεδρος του ομιλητηρίου της Φλόρινας, ο Σάββας Σαπαλίδης, να μας μεταφέρει την εικόνα της συνάντησης που είχε με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και φυσικά τι θέματα τέθηκαν εν ώψη της Διεθνής Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Βαγκατζά, σε εσάς και στους τηλεθεατές. Σας είδαμε στη συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, παρουσία και των υπουργών της κυβέρνησης. Ποια ήταν τα θέματα που τέθηκαν επιτάπητο στον Πρωθυπουργό και τι σας είπε ο κύριος Μητσοτάκης? Τα θέματα λοιπόν που τέθηκαν ήταν τα θέματα τα οποία έχουν στόχο την επανεκκίνηση της επιχειρηματικότητας και της οικονομίας περιφερειακής ενότητας Φλόρινας, μιλώντας για τον κάθετο άξονα της Εγνατίας, για συνδρομικά δίκτυα τα οποία θα οδεύουν μέχρι την Βόρεια Ευρώπη, για διαμετακομιστικά κέντρα και σημεία αναφοράς επιχειρηματικότητας στην περιοχή, καθώς επίσης και για ένα πρόγραμμα συζητήσαμε, το οποίο το έχει καταθέσει ο κ. Καρύρης και το υποστηρίζουμε και εμείς, ώστε να φτάσει γρήγορα στα χέρια των μικρών, πολύ μικρών επιχειρήσεων, το οποίο θα βοηθάει επιχειρήσεις οι οποίες δεν είχαν την τύχη να χρηματοδοτηθούν στο σχέδιο δίκαιης μετάβασης. Εμείς από την πρώτη στιγμή καταθέταμε τις απόψεις και την ανάγκη ώστε η πολύ μικρή επιχείρηση, η οποία αποτελεί το 97% των επιχειρήσεων της Δυτικής Μακεδονίας αλλά και της χώρας που έχουν μείνει, που δεν έχουν καλυφθεί σε αυτό το επίπεδο. Λοιπόν, οπότε γίνανε δεκτά από τον Υπουργό, ο οποίος πήρε το λόγο αμέσως, τον κύριο Παθανάση. Θέλω να πω ότι ήταν παρόν όλο το κυβερνητικό κλιμάκιο, ήταν πολλοί υπουργοί, ήταν πάνω από 12 υπουργοί, οι οποίοι απαντούσαν στις προτάσεις, προβληματισμούς και γενικά στα θέματα που απασχολούν την επιχειρηματική κοινότητα. Αυτό που χαρακτήρισε αυτή τη φορά τα θετικά των συναντήσεων είναι ότι γίνανε συναντήσεις σε δύο επίπεδα, κεντρική Μακεδονία μόνη της με τους τοπικούς θεσμικούς φορείς του Ευρωβάθμιου Σωματεία και μόνοι εμείς ήμασταν η Δυτική Μακεδονία και η Θράκη, όπου είχαμε όλο τον χρόνο να καταθέσουμε τις προβληματισμούς, τις προτάσεις μας, για να δούμε την επόμενη μέρα πραγματικά την Δυτική Μακεδονία να κάνει βηματισμούς ανάπτυξης. Μας άκουσε, μείνατε ικανοποιημένος από αυτά που είπατε στον Πρωθυπουργό, όλοι οι πρόεδροι των επιμελητηρίων και φυσικά τι σας είπε ο κ. Μητσοτάκης? Αυτό είναι το ζητούμενο. Θέλω να ακούσουν τώρα οι Δυτικοί Μακεδόνες. Το πιο σημαντικό είναι ότι τόσο ο κ. Μητσοτάκης, όσο και οι κατηδίαν αρμόδιοι υπουργοί, όπως είναι ο Παθανάσης, όπως είναι και η καινούργια υπουργός ανάπτυξης, η οποία θα επισκεφτεί και την περιοχή της Φλόρινας στις 5 του μηνός, ήταν στο ίδιο μήκος και πλάτος με τις τοποθετήσεις και τις διοικητικές της περιοχής μας. Εμείς είμαστε, επαγγελμούμε, συνεχίζουμε λοιπόν την προσπάθεια ώστε να μπούμε πραγματικά η περιφερειακή ενότητα Φλόρινας σε αναπτυξιακούς ρυθμούς, για να δούμε έτσι πραγματικά με αισιοδοξία το μέλλον. Ωραία. Θα περιμένουμε και τις επισκέψεις, να δούμε τι θα υποθεί και φυσικά όλα όσα θα εξαγγείλει και ο Πρωθυπουργός προς όφελος των επιχειρηματιών και της Δυτικής Μακεδονίας, κύριε Πρόεδρε. Ακριβώς έτσι είναι. Εμείς είμαστε δίπλα. Θέλω να σας ευχαριστήσω για τη σχέση όλο αυτό το διάστημα που δείχνετε στο επιμελητήριό μας και στις διεκδικήσεις και στις θέσεις μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ θερμά για την παρέμβαση. Ευχαριστώ θερμά για την παρέμβαση και την ενημέρωση. Να είστε καλά, κύριε Πρόεδρε. Καλή συνέχεια.